Εδώ είμαστε. Και την ανάφτρα που έχω δίπλα μου θα τη δούμε σε επόμενο επεισόδιο. Τώρα πάμε Σύρο για να οδηγήσουμε, να απολαύσουμε και να παρουσιάσουμε Triumph Speed 400. Νομίζατε ότι επειδή είστε το φθινόπωρο θα σας αφήσω έτσι. Σιτζετ. Αυτό σημαίνει ότι πάμε πάλι σε κάποιο νησί. Αυτή η μοτοσικλέτα μυρίζει Ελλάδα. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το είπε βασικά ο φίλος μου ο Νίκος ο Χατζαντώνης, που ήρθαμε και τον βρήκαμε στη Σύρο. Από εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για ακόμα μια φορά για Triumph Speed 400. Φυσικά και δεν ερχόμαστε πρώτη φορά στη Σύρο. Είναι η πέμπτη κατά σειρά. Φυσικά και δεν οδηγάμε πρώτη φορά τη Speed 400, ούτε τη βλέπουμε αντίστοιχα πρώτη φορά. Πρώτο ραντεβού ήταν στο Λονδίνο, στο Bike Shed, όπου εκεί έγινε το μεγάλο πάρτι και είχε δίπλα της την πιο χωμάτινη, την Φασέα, όπως είχα χαρακτηρίσει, Scrambler 400X. Εδώ έχουμε την πιο ασφάλτινη, την πιο γήινη, την πιο καθημερινή, που θα αρέσει και σε αναβάτες χαμηλότερων αστήματος. Βρισκόμαστε Σύρο, θα μιλήσουμε για το νησί, αλλά επειδή είμαστε Moto in Action, θα ξεκινήσουμε από τα τεχνικά και τα δομικά χαρακτηριστικά του μοντέλου. Μιλάμε για τον νέο μονοκύλινδρο υγρόψυκτο κινητήρα με δύο κεντροφόρους επικεφαλής που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Bajaj και ενώ έχει 398,16 κυβικά εκατοστά, αποδίδει 40 στρογγυλούς γραμμικούς και ήσυχους ύπους στις 8.000 στροφές. Το βάρος της Speed μαζί με τα 13 λίτρα καυσίμου περίπου, γιατί οι εταιρείες δίνουν το συνολικό βάρος της μοτοσυκλέτας όταν περιλαμβάνεται και το καύσιμο, όταν έχουμε ένα τεπόζιτο περίπου στο 50%, είναι 170 κιλά. Και αυτό σε συνδυασμό με τη ροπή και τη γραμμική λειτουργία θα μας δώσουν μια εύκολη, μια καθημερινή, μια safe απόδοση αλλά και σωστή λειτουργία. Τα 13 λίτρα καυσίμου θα χαρίσουν μια σοβαρή αυτονομία, καθώς δεν είναι πολλά. Από την άλλη όμως δεν έχουμε και υψηλή κατανάλωση. Είναι 3,5 με 4 λίτρα ανά 100 και θα σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι η κατανάλωση του Speed είναι χαμηλότερη από ότι το Scrambler 400X, καθώς εδώ έχουμε και μακρύτερο βήμα, δηλαδή το εμπρόστιο γρανάζι είναι ένα δόντι μεγαλύτερο και αυτό το κάνει να είναι πιο ραφινάτο, να έχει μεγαλύτερη τελική ταχύτητα που πιάνει σχεδόν 160 χιλιόμετρα την ώρα και θα τολμήσω να πω ότι μέχρι τα 130-140 είναι σταθερή η μοτοσυκλέτα και παράλληλα έχει πιο ραφινάτη, πιο γλυκιά, πιο ήσυχη τέλος πάντων λειτουργία. Ο
Όταν μιλάμε για σύγχρονη μοτοσυκλέτα, εννοείται ότι τα φώτα είναι LED, εννοείται ότι έχουμε δικάναλο ABS, εννοείται ότι έχουμε traction control, το οποίο απενεργοποιείται. Δεν ξέρω γιατί απενεργοποιείται. Πάντως, είτε είναι απενεργοποιημένο, η μοτοσυκλέτα δεν θα γλιστρήσει, γιατί έχει πολύ καλά ελαστικά της Metzeler και το πίσω amortisseur, ενώ είναι μαλακό, κρατάει τη μοτοσυκλέτα και τον πίσω τροχό σε πολύ καλή πρόσφυση με το έδαφος. Και παράλληλα, αν θέλουμε και το απενεργοποιήσουμε, ο ομαλός τρόπος λειτουργίας, η γραμμική λειτουργία του κινητήρα, όπως είπα και νωρίτερα, σε συνδυασμό με το χαμηλό βάρος κτλ. Κτλ. Πάλι δεν θα αφήσουν τη μοτοσυκλέτα να μας χαρίσει ανεπιθύμητα γλιστρήματα. Το speed στο σύνολο είναι σχετικά μία μικροκαμωμένη μοτοσυκλέτα σχεδιαστικά. Είναι δηλαδή και για μικρόσωμους αναβάτες, όπως είμαι εγώ. Παράλληλα όμως, όταν θα κάτσει ένας αναβάτης μέχρι και το 1,80, δεν θα φανεί μικρό το μοντέλο. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πολύ απλό. Σχεδιαστικά, η σέλα, το ρεζερβουάρ, όπως πλαίσιο και υποπλαίσιο, είναι σε χαμηλές διαστάσεις. Μικροκαμωμένοι δέντιλες. Από την άλλη όμως, το μεγάλο τιμόνι, και εδώ είναι το μεγάλο της ατού, θα ανοίξει τα χέρια του οδηγού και θα κάτσει πάνω της ευρύχωρα, χωρίς να κουραστεί, χωρίς να στριμωχτεί, και εκτός ότι είναι ψηλά το τιμόνι, είναι και μακριά από το στέρνο. Οπότε, ανοιχτά χέρια, μπροστά τα χέρια και χαμηλά τα πόδια, που αν το παρακάνετε στις στροφές θα βρουν και κάτω τα μας πιέ, μας δίνουν μία ευρύχωρη, μία άνετη, μία καθημερινή θέση οδήγησης. Πάμε να δούμε λίγο τη μοτοσυκλέτα κομμάτι-κομμάτι και θα ξεκινήσω από τη λειτουργία των amortisseur και βάζω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο ανεστραμμένο μπροστινό σύστημα που είναι και χρυσού χρώματος και αυτό δίνει έτσι μια αρχοντιά, κάτι πιο βαρύ στη μοτοσυκλέτα και παράλληλα την κατατάσσει στις σύγχρονες κατασκευές. Το πίσω amortisseur ρυθμίζεται μόνο ως προς την προφόρθηση του ελατηρίου με μια καστάνια εξωτερική που έχει δηλαδή και το κλειδί και κάνει κλακ, κλακ, κλακ. Και πηγαίνει από θέση σε θέση, από μαλακό σε πιο σκληρό και αντίστροφα. Δεν έχουμε δηλαδή μικρομετρική ρύθμιση, όμως πρέπει να πω, εγώ που είμαι πάνω από 70 κιλά, έσφιξα το πίσω amortisseur 4 θέσεις και πραγματικά η μοτοσυκλέτα μεταμορφώθηκε και η θέση οδήγησης σηκώθηκε, ήρθε δηλαδή πιο κοντά στα δικά μου δεδομένα, αλλά παράλληλα δούλεψε και το πίσω μέρος σε συνδυασμό με τον μπροστά και στις στροφές και στην έξοδο στροφής πολύ πιο σωστά, με πιο συμπαγή αίσθηση και πιο μεγάλο οδηγικό ενδιαφέρον. Είχα τοποθετηθεί στην περίπτωση του Scrambler 400X για τον μπροστινό φρένο, ενώ περίμενα ναι, πιο καλό, τελικά ήταν υποδέστερο, τουλάχιστον στο θέμα της τρόμπας. Εδώ έχουμε ένα καλό μπροστινό φρένο. Είναι δυνατότερο το φρένο από ό,τι στο Scrambler και μάλιστα μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλό, χωρίς παράλληλα να επεμβαίνει εκεί που δεν πρέπει το ABS. Αυτό συμβαίνει και στο πίσω φρένο, που έχει και καλή αίσθηση, αλλά και εκεί πάλι το ABS δεν μπαίνει και να ενοχλεί στα πρώτα μικρογλιστρήματα, μπαίνοντας επεμβατικά και χάνοντας τουλάχιστον τη σιγουριά που θα σου έδινε αν το πάταγες λίγο παραπάνω για να διορθώσει τη γραμμή σου ή να επιβραδύνει συνολικά τη μοτοσυκλέτα. Είναι πολύ σημαντικό ότι η Triumph έχει προσέξει σε συνδυασμό πάντα με το εργοστάσιο της Bajaj την ποιότητα κατασκευής και στη βαφή και στη συναρμολόγηση και στις λεπτομέρειες. Προσωπικά εγώ θα ήθελα μία τάπα η οποία ναι μεν έχει το χαρακτηριστικό σύστημα που σέρνει περιστροφικά, όχι ομόκεντρα, αλλά από μία άλλη θέση την εξωτερική τάπα για να μπει το κλειδί, αλλά παράλληλα να μην ανοίγει όπως ανοίγουν οι τάπες αεροπορικού τύπου, να ανοίγει ξεβιδωτά. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μας έδινε ακόμα περισσότερο την κλασική αισθητική που πραγματικά την έχει το μοντέλο. Στο πλαίσιο των details,
και της ποιότητας κατασκευής, πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο Speed που πήραμε από την ελληνική αντιπροσωπεία Ηλιοφίλ έχει και καγκελάκι μπροστά, που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει πολύ, γιατί βγαίνει έντονα δεξιά και αριστερά. Βέβαια, για να το έχουν βάλει οι Ινδοί σε συνδυασμό πάντα με τους Άγγλους που δίνουν την κατεύθυνση, πάει να πει ότι κάνει τη δουλειά του. Έχει φλασάκια που το κάνουν ακόμα πιο ρετρό και ευτυχώς που ο φίλος μου ο Κώστας από την ελληνική αντιπροσωπεία φρόντισε και μου έβαλε αυτό εδώ το πολύ ωραίο και διακριτικό σχαράκι και έδεσα τα πράγματά μου για να έρθω στην πανέμορφη Σύρο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται οδηγικά με το μοντέλο, με την ασφάλτινη έκθεση που ακούει στο όνομα Speed, με τις 17 ρεζάντες, με τις πιο σφιχτές αναρτήσεις και τη μικρότερη διαδρομή από ότι το Scrambler και ποιο κοινό θα την αγοράσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το στροφιλίκι και θα πάμε και στην καθημερινότητα. Η μοτοσυκλέτα είναι παιχνιδιάρα. Δεν θα πω ότι είναι σπορ, όμως της αρέσουν οι στροφές. Έχει συμπαγή αίσθηση, έχει καλή θέση οδήγησης που θα σε αφήσει να τοποθετήσεις το σώμα σου και να λειτουργήσεις πάνω στο βάρος της μοτοσυκλέτας, φτιάχνοντας το συνολικό βάρος αναβάτη και δικύκλου. Καλό φρένο, όπως είπα και νωρίτερα. Σωστό συμπλέκτης, ένα καλό κυβότιο ταχυτήτων που δεν σφίγγεται, αφήνει τη μοτοσυκλέτα να απλώσει και παράλληλα σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις μία ταχύτητα πάνω. Πάντα όλα αυτά σε συνδυασμό με τον πολύ καλό κινητήρα που είναι ελαστικός, γραμμικός και δεν έχει γωνίες. Και να το πούμε και αυτό, δεν έχει και κραδασμούς. Και μπορείς να παίξεις, να είσαι με μία στροφή πάνω και να έχεις αυτό το οδηγικό flow. Να στρίβεις από στροφή σε στροφή και να μπαίνεις στην επόμενη χωρίς να έχεις χαζές και ανόητες ταλαντώσεις, χωρίς η μοτοσυκλέτα να γίνεται επικίνδυνη. Σε αφήνει να χορέψεις σε ένα καλό ασφάλτινο περιβάλλον και μαζί με αυτό δεν τρομάζει. Χαμηλό βάρος, 170 κιλά, 40 ύπη ελεγχόμενοι, που ανήκουν φυσικά και στην κατηγορία διπλωμάτων Α2 και το πολύ πολύ σημαντικό ότι είναι και για ναυάτες χαμηλού αναστήματος που δεν θα τους τρομάξει γιατί θα κουμπίσουν και τα δύο τους πόδια κάτω. Σε ποιο κοινό απευθύνεται, γιατί να πάρεις την Triumph Speed 400. Καταρχάς, είναι ένα πολύ δυνατό brand name. Είναι μια μοτοσυκλέτα που έχει μια τεράστια οικογένεια από πίσω της και την πιο πλούσια στον κόσμο των κλασικών scrambler μοτοσυκλετών. Ήρθε να φέρει νέους ανθρώπους στον κόσμο της, ας πούμε, σκληροπυρηνικής ηλικιακά Triumph. Να έρθουν φρέσκοι αναβάτες και παράλληλα να την αγοράσει κάποιος για δεύτερη μοτοσυκλέτα που αγαπάει το δίκυκλο με χαρακτήρα, που θέλει να έχει ένα commuter αλλά να μην είναι αδιάφορο, να ξεφύγει από τον ανέραστο και θα πω ναι μεν εργονομικό, αλλά όχι οδηγικά με πλούσιο ενδιαφέρον κόσμο των σκούτερ. Έτσι λοιπόν η Triumph Speed 400 έρχεται να λύσει το πρόβλημα της καθημερινής μετακίνησης, να βρει αναβάτες νεοεισερχόμενους με διπλώματα Α2 και παράλληλα να την αγαπήσουν, να την αγοράσουν για να γράψουν πάρα πολλά χιλιόμετρα σέλα τους, όριμοι αναβάτες που θέλουν κάτι πιο ελαφρύ ή τέλος πάντων, όπως έχω πει πολλές φορές και είναι μια μεγάλη αλήθεια, να μην κουράζουν τις μεγάλες και ακριβές μοτοσυκλέτες με καθημερινά ακριβά χιλιόμετρα. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Triumph έχει δημιουργήσει, έχει έρθει τυχαία, όπως και να το κάνουμε, υπάρχει ένας ανταγωνισμός όπου έχουμε πλέον και ευτυχώς που επανήλθανε μονοκύλινδρες μοτοσυκλέτες με 400 ή 450 κυβικά εκατοστά. Οπωσδήποτε δίπλα της θα κάτσει η Husqvarna Svitpilen που φέρνει τον κινητήρα των 390 από την KTM και οπωσδήποτε έρχεται και η πλούσια οικογένεια της Royal Enfield και με το Himalayan 450 που έχουμε οδηγήσει αλλά και με το Guerrilla αντίστοιχα 450 που θα οδηγήσουμε πολύ κοντά και θα σας το παρουσιάσουμε και αυτό. Όμως επειδή έχουμε οδηγήσει και τον κινητήρα της Royal Enfield και το Husqvarna Svitpilen και αντίστοιχα Svitpilen που φέρουν τον ίδιο κινητήρα, πρέπει να πούμε με ειλικρίνεια ότι εδώ το μοτέρ είναι το πιο γλυκό.
Το πιο ραφινάτο, το πιο ουσιαστικό, δηλαδή αν βλέπαμε ένα διάγραμμα ροπής και υποδύναμης, εδώ θα είχαμε τις λιγότερες γωνίες, τις λιγότερες οξύτητες. Και πραγματικά μπορείς να χρησιμοποιείς αυτόν τον κινητήρα με μία ταχύτητα πάνω, χωρίς να έχεις κραδασμούς, το λεγόμενο βιμπράζ, χωρίς να έχεις ανεπιθύμητο ήχο και παράλληλα να σου δώσει μία αισθητική και ένα φινετσάτο δούλευμα. Και γιατί ήρθαμε σε Σύρο, για ακόμα μια φορά, πέμπτη κατά σειρά. Καταρχάς γιατί αυτό το νησί μας αρέσει. Έχει αυτή τη νεοκλασική αρχοντιά. Έχει αυτό το διαφορετικό που το έχουμε δει και έχουμε ζήσει αυτό το νεοκλασικό που έχουμε μιλήσει σε πάρα πολλά προηγούμενα επεισόδια. Η Σύρος είναι πολύ κοντά στο κλίνον Άστη, σε εμάς τους Αθηναίους, στα 6 εκατομμύρια των ανθρώπων που ζούμε μέσω τσιμέντο. Και μπορείς εύκολα, παίρνοντας το πλοίο της γραμμής και πόσο μάλλον άμα είναι η CJet, που πραγματικά μικραίνει ακόμα περισσότερο τις αποστάσεις, γιατί μόλις σε 2 ώρες βρίσκεσαι σε αυτόν εδώ τον προορισμό και αντίστοιχα πολύ γρήγορα σε πολλούς άλλους όμορφους ελληνικούς προορισμούς. Η Σύρος έχει παραλίες, έχει ομορφιές, έχει νέο κόσμο, είναι για όλους, είναι φρέσκο νησί και ας έχει μια τεράστια ιστορία, όπως ακριβώς και η Triumph. Είναι μια παλιά μάρκα, αλλά στο άκουσμα, όχι παλιακιά σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Είναι εξυγχρονισμένοι. Αυτά τα δύο παντρεύονται. Το νεοκλασικό της Σύρου με το σύγχρονο και νεοκλασικό της Triumph. Στο νησί μπορούμε να γράψουμε χιλιόμετρα εύκολα, ευχάριστα, με ένα ωραίο οδικό δίκτυο που από ό,τι είδα βελτιώνεται και θέλει δουλειά για να γίνει ακόμα καλύτερο και να μπορούν να κυκλοφορήσουν όλοι οι αυτοκινητιστές, είτε οδηγάνε ποδήλατο, είτε μοτοσυκλέτα, είτε αυτοκίνητο, με ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και μπορείς να βρεθείς σε πολλά ιδιαίτερα και διαφορετικά μεταξύ τους μέρη. Άρα δεν ήρθαμε τυχαία εδώ. Έχουμε φίλους, έχουμε ωραίες εικόνες, έχουμε θάλασσα, έχουμε κλασικά στοιχεία που παντρεύονται με το σύγχρονο. Και όλα αυτά μαζί, πάνω στη σέλα αυτής της μοτοσυκλέτας, μας κάνανε να νιώσουμε διαφορετικά, να έχουμε άλλο αέρα. Αυτό που είπε και ο φίλος μου ο Νίκος Χατζαντώνης, όπως ξεκίνησα την παρουσίαση, ότι αυτή η μοτοσυκλέτα μυρίζει Ελλάδα. Γι' αυτό ήρθαμε στη Σύρο. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές προσπαθώ να κλείσω την παρουσίαση μέσα στα πρώτα 10 ή 12 λεπτά. Λέω πρώτα γιατί έχω κι άλλα. Η αλήθεια είναι πάλι ότι οι μοτοσυκλέτες με κάνουν να μιλήσω περισσότερο από ό,τι υπολογίζω αρχικά. Και πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο τόπο, σε ένα τέτοιο προορισμό. Πρέπει να σας εκμνηστηρευτώ, να σας απολογηθώ ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη ευλογία να μπορείς να οδηγάς τις αγαπημένες σου μοτοσυκλέτες και να βρίσκεσαι σε ένα μέρος όπως είναι η Σύρος. Γιατί πραγματικά ο τόπος είναι ευλογημένος από κάθε άποψη. Κλείνοντας, πρέπει να πούμε τα special thanks στους ανθρώπους που μας έχουν αγαπήσει, μας έχουν αγκαλιάσει. Είναι ο λόγος, η αιτία και η αφορμή που σχεδόν κάθε χρόνο είμαστε εδώ. Οπωσδήποτε λοιπόν στο φίλο της εκπομπής και μοτοσυκλετιστή Άρη Ρώτα, ο οποίος για ακόμα μια φορά μας φιλοξένησε στα καταπληκτικά, στα υπέρ πολυτελή δωμάτια στο κέντρο της Ερμούπολης, με θέα το λιμάνι, Naves Suites, και έτσι μπορέσαμε να κινηθούμε, να πάμε όπου θέλουμε, και όταν το βράδυ βγήκαμε και πιαμε και ένα ποτηράκι κρασί, δεν χρειάστηκε να οδηγήσουμε τη μοτοσυκλέτα, γιατί όπως έχουμε πει τόσες φορές, ποτό και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Αυτή λοιπόν ήταν η Σύρος, για ακόμα μια φορά, με τις παραλίες της, τα ωραία της τα φαγιά, τον ωραίο της τον κόσμο, τα λιμάνια της και την εκπληκτική βραδινή ζωή. Αυτή είναι η Triumph. Η κλασική, η διαχρονική, η καλή, η μοτοσυκλέτα για όλους. Και αυτό είναι το motto in action. Και όλοι εσείς, αφού είδατε την παρουσίαση, γράψατε τα σχόλιά σας, όποια και αν είναι αυτά, θέλω για ακόμη μια φορά να σας πω ότι όταν οδηγάμε μοτοσυκλέτα ή σκούτερ ή παπί ή ακόμα και ποδήλατο, δεν ξεχνάμε ποτέ να φοράμε όλο μας το μοτοσυκλετιστικό εξοπλισμό. Ξέχασα κάτι, ε. Τα παθαίνω εγώ αυτά στις παρουσιάσεις. Μας έχει τρελάνει η CJet και το μότο της «Καλοκαίρι για πάντα». Το καλοκαίρι μπορεί να μην είναι για πάντα,
στην πραγματικότητα, είναι μέσα στην καρδιά μας, είναι μέσα στο μυαλό μας. Αυτό όμως που βρίσκεται παρέα με αυτή τη μοτοσυκλέτα είναι και η τιμή. Και αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά η Triumph 400 Speed είναι στις 5.690 ευρώ. Το καλοκαίρι δεν περνάει έτσι εύκολα στην Ελλάδα, γι' αυτό και εμείς δίνουμε παράταση με τις εκπομπές και τις παρουσιάσεις, πηγαίνουμε σε νησιά και θυμόμαστε και πόσο καλά περάσαμε το καλοκαίρι, αλλά και πόσο καλά θα περάσουμε το επόμενο. Τώρα πάμε να δούμε και να οδηγήσουμε μια μοτοσυκλέτα που έχουμε δει και στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά έρχεται με ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβοηθήματος Sassman. Ο λόγος για CBR 650R, αλλά με e-clutch. CBR 650R. Είναι ένα από τα δύο μοντέλα της Honda που φέρουν το σύστημα e-clutch που σε αυτό το ρεπορτάζ γι' αυτό ακριβώς το σύστημα θα μιλήσουμε. Τεχνολογία, πρωτοπορία, έρευνα και εξέλιξη. Και όταν η μάρκα και το εργοστάσιο έχουν αυτιά, τότε πάμε στο επόμενο βήμα. Και η Honda έχει ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι οι πελάτες της θέλουν μοτοσυκλέτες χωρίς τη χρήση συμπλέκτου, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λοιπόν μας έφερε το σύστημα e-clutch, που γι' αυτό θα μιλήσουμε, θα δούμε τις λεπτομέρειες και οπωσδήποτε θα δούμε και πόσο χρηστικό είναι στην πραγματική ζωή ενός μοτοσυκλετιστή. Καταρχάς θα ξεκινήσω από αυτό το σημείο, όπως ξεκίνησα και την παρουσίαση, ότι αυτό το σύστημα βρίσκεται στον τετρακύλινδρο σειρά κινητήρα της CBR 650R, που φέρει και η CB 650R, δηλαδή τα δύο τετρακύλινδρα εν σειρά και κατ' επέκταση και 16 βάλβιδα. Στην πορεία της παρουσίασης θα πούμε και 2-3 βασικά λόγια και στοιχεία που πρέπει να πούμε για τη μοτοσυκλέτα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για e-clutch, μιλάμε και για CBR 650R, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε και θα ξεκινήσουμε από τα τεχνολογικά για να δούμε αυτό το σύστημα βασικά πώς λειτουργεί. Εδώ έχουμε ένα σύστημα που μπορεί να αναιρέσει το συμπλέκτη και όποτε εμείς θέλουμε να τον ξαναβάλουμε στη ζωή μας. Ουσιαστικά το σύστημα ξεκινάει με μια ηλεκτρονική διαχείριση, επεκτείνεται στην ηλεκτρική προώθηση και κατ' επέκταση καταλήγει, η απόλυση δηλαδή του συστήματος, είναι μηχανική. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι είναι το e-clutch. Ουσιαστικά έχουμε μία ηλεκτρική τάση με μηχανικό τρόπο, πάντα ως προς την καμπάνα και τα ελαττήρια της καμπάνας. Δηλαδή, όταν ξεκινήσει να λειτουργεί η μοτοσυκλέτα, έχουμε την καμπάνα πάντα με πιεσμένα τα ελαττήρια. Δηλαδή, να βρίσκονται οι δίσκοι, οι φιμπερένιοι και οι μεταλλικοί, έτσι να μιλήσουμε και λίγο πιο συνεργειακά και μηχανολογικά, σε απόσταση ο ένας με τον άλλον. Πατάς συμπλέκτη, βάζεις πρώτη σχέση στο κυβότιο, αλλά αμέσως η μοτοσυκλέτα δεν θα ξεκινήσει, γιατί πολύ απλά κλειδώνει μόνο ο πρωτεύων με το δευτερεύω άξονα, με την εντολή που έχουν πάρει από τις φουρκέτες, όμως η καμπάνα με το σύστημα e-clutch κρατάει απομακρυσμένους τους δίσκους που θα δώσουν και θα μεταφέρουν την κίνηση από το στρόφαλο στο κυβότιο ταχυτήτων. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα ουσιαστικά ξεκινώντας και ενεργοποιώντας τον κινητήρα απενεργοποιεί και απομακρύνει τη μετάδοση μεταξύ στροφάλου και κυβωτίου ταχυτήτων. Και τι συμβαίνει με το συμπλέκτη? Είναι τελείως άκυρος, γιατί εγώ εδώ τον βλέπω να υπάρχει στην αριστερή πλευρά. Εδώ είναι η μαγιά και εδώ είναι και η διαφορετικότητα, γιατί αλλιώς ουσιαστικά θα είχε φτιάξει Honda ένα σύστημα σαν παπίσιο κυβότιο ταχυτήτων, όπως θυμάστε από τα παπιά 6V, 12V και ούτω καθεξής μέχρι αυτά που έρχονται μέχρι σήμερα. Ο συμπλέκτης μπορεί να ενεργοποιηθεί απλά όταν θα τον πατήσει ο αναβάτης. Δηλαδή, πατώντας το συμπλέκτη, και εδώ έρχεται το ηλεκτρονικό σύστημα, αντιλαμβάνεται το e-clutch ότι εμείς θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε και με μία μικρή καθυστέρηση, και αυτό είναι αλήθεια, δεν έρχεται άμεσα, ξαφνικά ο συμπλέκτης δηλαδή δεν ενεργοποιείται, έχουμε ένα το πολύ με 2 δευτερόλεπτα, αμέσως έρχεται η τάση
και ο έλεγχος της καμπάνας στο αριστερό μας χέρι. Γι' αυτό και αν αγγίξετε το συμπλέκτη, όταν είναι ενεργοποιημένο το e-clutch, δηλαδή έχετε βάλει μπροστά τον κινητήρα, βάλετε πρώτη σχέση στο κυβότιο και αγγίξετε το συμπλέκτη να δείτε πόσο πιεσμένη, τι τάση έχει η ντίζα του, θα δείτε ότι η μανέτα είναι νεκρή. Δεν έρχεται κατευθείαν σε μια τεντωμένη ντίζα, αλλά η καμπάνα έχει πάρει τα μπόσικα που λέμε της ντίζας, γιατί είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. Έχει πιέσει τα ελαττήρια, οπότε έχει απομακρύνει και τους δίσκους στο συμπλέκτη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ οι αλλαγές, και όχι μόνο οι αλλαγές, και η εκκίνηση ως προς την κύληση της μοτοσυκλέτας, δηλαδή το κούμπομα της πρώτης σχέσης στο κυβότιο, γίνεται χωρίς καθόλου συμπλέκτη. Και οπωσδήποτε από εκεί και πέρα, όλη η λειτουργία από πρώτη σε δεύτερη σχέση, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και ούτω καθεξής, όπως και τα κατεβάσματα, και αυτά φυσικά γίνονται χωρίς να αγγίξουμε καθόλου το συμπλέκτη. Σαν να είχαμε την τεχνική και το μηχανισμό shifter. Και ναι, έχουμε και shifter σε αυτή την περίπτωση, για να μπορέσει όλο αυτό το σύστημα να δουλέψει ομαλά. Το shifter όμως δεν επεμβαίνει στην ανάφλεξη. Επεμβαίνει στο throw by wire, δηλαδή στο πόσο ανοιχτό ή κλειστό θα είναι το γκάζι με τον εγκέφαλο του συστήματος e-clutch. Άρα βλέπουμε εδώ ότι έχουμε μία πλήρη διαχείριση και είναι σαν να έχουμε ένα αόρατο συνεπιβάτη που πατάει αυτός την ώρα που πρέπει, όταν πρέπει και όπως πρέπει τη μανέτα του συμπλέκτη. Πάμε τώρα και στα ουσιαστικά, στα λειτουργικά, στο γιατί να υπάρχει αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα βασικά δημιουργήθηκε από το τμήμα R&D, έρευνας και εξέλιξης της Honda, αφού είδε η Honda ότι έχει ένα τεράστιο ποσοστό πωλήσεων, άνω του 50% στις μοτοσυκλέτες της που έχουν σύστημα DCT σε σχέση με αυτές που είναι ταυτόχρονα και manual, δηλαδή Africa Twin 1100, manual DCT, 50% θα πουλήσει με DCT. Άρα ο κόσμος για κάποιο λόγο δεν θέλει το συμπλέκτη. Και ένας από τους λόγους που ο κόσμος δεν θέλει το συμπλέκτη είναι και η επιλογή των διπλωμάτων, που υπάρχει ειδική κατηγορία και μπορείς να πάρεις με πιο εύκολο τρόπο δίπλωμα μοτοσυκλέτας, εάν αυτή δεν έχει συμπλέκτη. Δηλαδή τι έγινε ξαφνικά, ήρθε η μαμά Honda να δαιμονοποιήσει το συμπλέκτη? Όχι, δεν ισχύει αυτό. Απλά είναι μια επιπλέον επιλογή, μια επιπλέον δυνατότητα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι το σύστημα e-clutch δεν αντικαθιστά ούτε έρχεται να αντιπαρέλθει του DCT, καθώς το DCT είναι πολύ πιο πολύπλοκο, θα τολμήσω να πω ότι είναι και έξυπνο σύστημα, καθώς διαβάζει πολλά ακόμα συστήματα και παραμέτρους της μοτοσυκλέτας για να δώσει και τη σωστή επιτάχυνση, όπως και την επιλογή στο να ανεβάσει ή να κατεβάσει μόνο του, κάτι που εδώ δεν συμβαίνει. Έχουμε πιο manual χρήση και ανταπόκριση αυτού του συστήματος e-clutch και οπωσδήποτε όταν σταματάμε με τη μοτοσυκλέτα, κάτι που εμένα προσωπικά θα το πω ότι με έπιασε κορόιδο, δεν κατεβάζει ταχύτητα. Δηλαδή έτυχε να σταματήσω το φανάρι και να προσπαθήσω να ξεκινήσω μετά, ενώ είχα ξεχάσει το κυβότιο ταχυτήτων την έκτη σχέση. Ουσιαστικά, τι είναι το e-clutch και γιατί δημιουργήθηκε? Είναι ξεκάθαρο. Ήρθε για να δώσει ένα μπουστάρισμα στο market, στις επιπλέον πωλήσεις. Να φέρει πιο εύκολα στον κόσμο της Honda και των μοτοσυκλετών οπωσδήποτε μεγαλύτερες ηλικίες που μέχρι χθες δεν οδηγούσαν μοτοσυκλέτα ή έχουν πάρα πολλά χρόνια να οδηγήσουν. Λειτουργικά, αν το δούμε, αυτά που θα σου προσφέρει δεν είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, δεν έχεις μια άλλη, μια διαφορετική μοτοσυκλέτα, αν είχες πάρει, ας πούμε, για παράδειγμα, την έκδοση manual. Ίσως να δούμε και κάποια μικρά μειονεκτήματα, όπως για παράδειγμα ότι όταν θα θέλουμε να έχουμε το συμπλέκτη, ο συμπλέκτης, όπως είπα και πολύ νωρίτερα, δεν θα ενεργοποιηθεί τόσο άμεσα όπως αν δεν υπήρχε το e-clutch. Έχουμε μια καθυστέρηση μέχρι να καταλάβει το σύστημα ότι πατάμε συμπλέκτη, οπότε να δώσει τη δυνατότητα σε εμάς manual πλέον να μονώσουμε και να απομονώσουμε την καμπάνα και κατ' επέκταση και την ταχύτητα στο κυβότιο έτσι όπως θέλουμε. Έχουμε λοιπόν μια
καθυστέρηση στο πώς θα συμπεριφερθεί ο συμπλέκτης και εμείς στο κυβότιο ταχυτήτων. Όμως, από την άλλη, έχουμε μία ακόμα ευκολία. Ίσως όχι τόσο λειτουργική, όχι τόσο σημαντική που να σε κάνει να πουλήσεις την προηγούμενη CBR 650R με manual συμπλέκτη και να πάρεις αυτή που έχει το e-clutch. Όμως, σίγουρα, αν δεν είχες καμία από τις δύο, θα σκεφτείς να πάρεις αυτό το σύστημα που θα σου δώσει το κάτι της ακόμα, το κάτι της παραπάνω. Και πόσο κάνει αυτό το σύστημα, το κάτι της παραπάνω. Στην περίπτωση της μοτοσυκλέτας, που θα την πω όχι στο τέλος της παρουσίασης, αλλά λίγο πριν το τέλος, η στάνταρ έκδοση έχει 9.990 ευρώ. Αυτή που δεν έχει το ηλεκτρικό σύστημα συμπλέκτη. Και η έκδοση με το ηλεκτρικό σύστημα, για να μην λέμε συνέχεια το e-clutch, έχει 10.490 ευρώ. Δηλαδή 500 ευρώ παραπάνω και όχι 1.000 ευρώ παραπάνω που έχει το DCT σε σχέση με τις manual εκδόσεις. Είναι απλό και δεν αξίζει να μιλήσουμε για το βάρος του, καθώς δεν είναι αυτά τα 10 πλάς κιλά περίπου που έχει το DCT. Οπότε είναι κάτι της παραπάνω, μη αξιολογήσιμο στο συνολικό βάρος της μοτοσυκλέτας. Εμένα τώρα, αν μου άρεσε ή όχι, είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι καινούριο, κάτι λίγο διαφορετικό για κάποιον που ίσως να μην θέλει καθόλου να κουράζει το χέρι του και θέλει να δουλεύει ακόμα πιο τεμπέλικα τη μοτοσυκλέτα του και εύκολα, θα του δώσει το κάτι της παραπάνω. Και η Honda μπορεί να το κάνει, δίνοντας ταυτόχρονα και μια τεράστια αξιοπιστία, καθώς εάν δείτε το σχεδιάγραμμα του συστήματος και μιλήσετε με έναν τεχνικό που το έχει πιάσει, το έχει δει στα χέρια του, θα καταλάβετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό και τα απλά συστήματα συνήθως δεν βγάζουν προβλήματα, δεν χαλάνε, δεν μας προβληματίζουν. Τώρα, γιατί η Honda το έβαλε σε CBR 650R και σε CB 650R, για μένα η απάντηση έρχεται καθώς αυτούς τους κινητήρες έχουμε μια πολύ ομαλή γραμμική και ελαστική λειτουργία με πολύ ροπή στις χαμηλομεσαίες στροφές, χωρίς ουσιαστικά να ενοχλεί ακόμα και μια μικρή πιθανή δυσλειτουργία του συστήματος, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι από αυτά. Όμως το τετρακύλινδρο δέχεται καλύτερα αυτή την επιπλέον λειτουργία και σου δίνει μια πιο γλυκιά και εύκολη λειτουργία. Βλέπουμε λοιπόν δύο μοντέλα της Honda στα 650 κυβικά με τετρακύλινδρο εν σειρά, ότι φέρουν αυτό το σύστημα. Θα δούμε εάν στο μέλλον αυτό το σύστημα θα ενσωματωθεί και σε δικύλινδρους κινητήρες εν σειρά. Πάντως, όπως και να έχει, η Honda έκανε το επόμενο βήμα και κλείνει κάθε κενό πλέον που θα μπορούσε να υπάρχει στο πλαίσιο επιλογής αλλαγής ταχυτήτων και διαχείρισης κυβωτίου ταχυτήτων στα μοντέλα της και υπερκαλύπτει ακόμα και τον πιο απαιτητικό και πιο ιδιαίτερο αναβάτη. Είπα να κάνω την παρουσίαση 6-7 λεπτά, δεν μας βγήκε γιατί δεν πήραμε το σύστημα e-clutch στο χέρι, το πήραμε πάνω σε CBR 650R, οπότε δύο λόγια και για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Έχουμε το νέο μοντέλο, νέο facelift, ακόμα πιο super sport, γι' αυτό η Honda έχει φροντίσει και μας έχει βάλει μονόσελο, μας έχει βάλει και φημέ πιο ψηλό racing ζελατινάκι. Έχουμε το νέο όργανο που μπορούμε να απενεργοποιήσουμε και το traction control και να πάρουμε πάρα πολλές λειτουργίες και συνολικά έχουμε μια μοτοσυκλέτα που δεν θα μας προβληματίσει στα service, δεν θα μας βγάλει βλάβες, είναι για σπορ οδήγηση, είναι για τους λάτρες των clip-ons και της πιο στριφτερής μοτοσυκλετιστικής προσέγγισης. 95 άλογα στις 12.000 στροφές, 205 κιλά με ένα τεπόζιτο 15,4 λίτρα και μια κατανάλωση πραγματική, γιατί η Honda μας δίνει κάτι της λιγότερο από αυτό που είδαμε στην πραγματικότητα, που θα κάψουμε σε αληθινές συνθήκες, ανοίγοντας τον γκάζι και σε κυκλοφορία καθημερινής χρήσης, 5,5 με το πολύ 6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Και ούτε λίγο, ούτε πολύ, το δεύτερο επεισόδιο της ένατης κατά σειρά τηλεοπτικής σεζόν έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την ίδια μέρα και την ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα.